Τι αλλάζει λοιπόν από την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στι 6 το πρωί και για ένα μήνα. Ξεκινάμε με τα μέτρα που θα έχουν ισχύ σε όλη την επικράτεια και θα είναι ανεξάρτητα από το επίπεδο υγειονομική ασφάλεια και προστασία κάθε περιοχή. Ξεκινάμε λοιπόν με τα λεγόμενα οριζόντια μέτρα. Το πρώτο και σημαντικότερο από αυτά είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκα παντού, τόσο σε εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου, σε ολόκληρη τη χώρα, σε όλη την επικράτεια. Γιατί η μάσκα σε συνδυασμό με την τήρηση αποστάσεων αποτελεί αυτή τη στιγμή το καλύτερο μέσο προστασία που έχουμε στη διάθεσή μα. Είναι το εμβόλιο πριν το εμβόλιο. Γιατί αν όλοι φοράμε μάσκα και τη φοράμε σωστά, η πιθανότητα μετάδοση του ιού είναι απειροελάχιστη. Να σημειωθεί ότι η επιβίβαση σε μέσο μαζική μεταφορά πλέον δεν επιτρέπεται χωρί τη χρήση μάσκα. Επίση, προβλέπεται περιορισμό τη κυκλοφορία από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί σε όλη τη χώρα. Στόχος του μέτρου, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι να μειωθούν οι μετακινήσεις και οι βραδινές άσκοπες συναθρήσεις που ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Να σημειωθεί ότι του μέτρου εξαιρούνται προφανώς οι μετακινήσεις για λόγους εργασίας και λόγους υγείας. Επιπλέον, η τηλεργασία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% είναι υποχρεωτική τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Γιατί με την τηλεεργασία διασφαλίζεται η συνέχεια τη επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται η υγεία εργαζομένων και εργοδοτών, αλλά και των οικογενειών του. Ένα ακόμη οριζόντιο μέτρο, μέτρο με πανελλαδική εμβέλεια που στόχο έχει τον περιορισμό τη διασπορά του ιού, που παρατηρείται στι νεότερε ηλικίε, είναι η υποχρεωτική πλέον τηλεεκπαίδευση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Του μέτρου εξαιρούνται μόνο οι κλινικέ και τα εργαστήρια των τελειώφθων φοιτητών προκειμένου να προστατεύσουμε ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, αναστέλλεται επίση σε ολόκληρη την επικράτεια το επισκεπτήριο σε όλε τι δομέ πρόνοια, όπω παραδείγματο χάρη στι μονάδε φροντίδα ηλικιωμένων. Mm. Τέλο, σε όλη τη χώρα, το λιανεμπόριο, το χονδρεμπόριο, τα σχολεία, οι ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι, τα ξενοδοχεία, η βιομηχανία και τα κομμωτήρια παραμένουν ανοιχτά σε όλη τη χώρα και σε όλα τα επίπεδα υγειονομική προστασία και ασφάλεια. Γιατί, διότι όπω έχουμε ήδη αναφέρει, τα επιδημιολογικά δεδομένα καθώ και τα στοιχεία που προκύπτουν από την εχθυλάτηση των κρουσμάτων δείχνουν ότι τα μέτρα τηρούνται σε συγκεκριμένε περιπτώσει και χώρου με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται ουσιαστικά η επιδημιολογική εικόνα τη χώρα. Γίνεται λοιπόν σαφέ ότι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αποφύγουμε την... ένα συνολικό πάγωμα τη καθημερινότητά μα. Άλλωστε, όπω διευκρίνησε και ο Πρωθυπουργό, σε αντίθεση με την Άνοιξη και την πρώτη φάση αντιμετώπιση πανδημία, σε αυτή τη συγκυρία και το πακέτο μέτρων, δεν απαγορεύονται οι μετακινήσει εκτό νομού.